Ως πρωτίστως άνθρωπος συνειδητοποιημένος ότι οι τράπεζες αίματος κάποια στιγμή αδειάζουν αν δεν υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι και οι βετεράνοι καλοθοσφαιριστές με τους οποίους συνεννοηθήκαμε να μαζευτούμε να δώσουμε αίμα εν ώψη και αυτού που περιμένουμε όλοι. Το ότι θα ανοίξουν τα χειρουργεία και πάλι η ανάγκη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συζητούσαμε ότι αν 600.000 άνθρωποι το χρόνο δίνουν σταθερά αίμα δεν θα έχουμε ανάγκη κανέναν. Και το λέω ανάγκη κανένα με την έννοια ότι ένας δικός μας μπορεί να ασθενήσει. Εκείνη την ώρα μπορεί να μην βρίσκεις. Γιατί να μην έχεις ετοιμαστεί. Εμείς όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού έχουμε μάθει να δουλεύουμε και να είμαστε σε ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή να βοηθάμε τους συμπαίκτες, τους συνανθρώπους και με μία πάσα μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Αυτή μία πάσα είναι μία φιάλη με αίμα που κάποιος τη χρειάζεται. Και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε εδώ. Να πρωτοστατήσουμε, δεν πρωτοστατούμε φυσικά, όλος ο κόσμος είναι σε αυτή την εμβέλεια, έστω και εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς τη θετική πλευρά. Είναι η δεύτερη αιμοδοσία που κάνουμε αυτή τη βδομάδα. Αρχές εβδομάδας κάναμε στο Καφτατζόγλιο. Χρειαζόμαστε αίμα, τα νοσοκομεία χρειάζονται αίμα, υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που χρειάζονται το αίμα και αν μπορούμε εμείς έστω 10 λεπτά κάνει παιδιά, ελάτε να βοηθήσουμε να γεμίσουμε φιάλες με αίμα, γιατί έχουμε πρόβλημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το να δει κάποιος αίμα είναι μια ανάγκη που υπάρχει συνέχεια. Τώρα, έτσι, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, οι άνθρωποι είχαν κλειστεί στα σπίτια τους, αποφεύγαν τα νοσοκομεία. Γι' αυτό πιστεύω και αυτή η πρωτοβουλία του νοσοκομείου ΧΕΠΑ να μεταφερθεί ο χώρος της αιμοδοσίας στο χώρο της έκθεσης κάνει τους ανθρώπους να είναι έτσι, πιο άνετοι με αυτή τη διαδικασία από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και οι κυρίες της αιμοδοσίας. Προσωπικά, εγώ σαν αθλητής. Δεν μπορούσα να δώσω αίμα και έμαθα για την διαδικασία των αιμοποταλίων, για την οποία καλό είναι να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι κάτι εξίσου αναγκαίο και απαραίτητο. Και όπως μας έχουν πει, επειδή μόνο το 5% των αιμοδοτών δίνουν αιμοπετάλια, είναι κάτι στο οποίο επίσης πρέπει να δώσουμε σημασία. Ναι, γίνεται μια αιμοδοσία εδώ πέρα, στην οποία οι βετεράνοι αθλητές κάνουμε και εμείς τη δικιά μας προσπάθεια. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να δώσουμε και το καλό παράδειγμα. Γιατί σε μια εποχή που είναι δύσκολη, με πολλά προβλήματα που υπάρχουν με τον κορονοϊό, να δώσουμε και εμείς το δικό μας στίγμα, να μαζέψουμε όσο περισσότερες φιάλες αίματος γίνεται για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.